Επιστροφή και πάλι στην παρέα μας, στην κουβέντα μας και κοντά μου τους καθήλυν υπόπτους της Πέμπτης το βράδυ, τον Γιώργο τον Αδελή, τον Οικονομέτρη και τον Κωνσταντίνο τον Γρίβα, τον καθηγητή στη Σχολή Ευελπίδων. Και τους δύο ερωτευμένους με τη γεωπολιτική και με την ενέργεια. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιώργη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, τα πράγματα πάνε όπως πάνε. Ο Βαλινάκης είχε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν συμπεφωνημένα τα οποία δεν τα μάθαμε ποτέ. Και αυτοί οι οποίοι τα κάνανε, τα συμφωνήσανε και τα υπογράψανε, είναι εκείνη η ωραία παρέα του Σεμιτικιστάν, εκείνο το ευλογημένο ανθρώπου, ο οποίος άνθισε την ελληνική οικονομία με εκείνο το εκπληκτικό χρηματιστήριο το οποίο έβγαινε κάθε πέντε και λιγάκι, απόδειξη της αναπτύξεως της οικονομίας μας, είναι το χρηματιστήριό μας που ανεβαίνει, ανεβαίνει. Με το σεισμό έπεσε η Ρικομέξ. Καμιά τριανταριά ανθρώπους καταπλάκωσε. Την ίδια μέρα η μετοχή της ανέβηκε 23% επάνω. Μετοχή δηλαδή ενός εργοστασίου το οποίο πλέον ήταν ερείπια. Δεν υπήρχε. 43 εκατομμύρια χαθήκανε σε εκείνη την αλητεία και πήγανε σε συγκεκριμένες τσέπες. Αυτό σημαίνει 115 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα μεγάλο κομμάτι από το εξωτερικό μας χρέος. Ακολούθησαν τα ζεμπέκικα του ΓΚΑΠ μαζί με τον Τούρκο ομολογό του. Ήρθαν τα Ελσίνκια, ήρθαν οι Μαδρίτες. Πάθαμε και το κάζο και τη γελιοποίηση στα Ήμια. Και τότε υπεγράφησαν κάποια πράγματα. Κάποια από αυτά τα μάθαμε. Κάποια άλλα υπάρχουν, περπατάνε, τα βρίσκουμε ανά πάσα στιγμή και αναρωτιόμαστε. Αλλά 22 χρόνια δεν πήγαμε να πάρουμε ένα πολυβόλο. Ρε 22 χρόνια δεν αλλάξαμε τις ζάντες από τα πορτηγά. Ρε 22 χρόνια δεν λαδώσαμε τα κανόνια. Ρε 22 χρόνια αφήναμε τα αεροπλάνα να λιάζονται. Όπως έλεγε εκείνη η διαβόητη κυρία του ΣΥΡΙΖΑ στα παγκάκια. 22 χρόνια δεν κάναμε τίποτα και βγάλαμε και το φοβερό εκείνο νόμο που για να πάρει μία βίδα έπρεπε να γίνει διεθνής διαγωνισμός και να κατοχυρωθεί. Δηλαδή μπορείς να περιμένεις και 5 χρόνια για να πάρεις τη βίδα. Όλα αυτά δεν γίναν τυχαία, δεν ήταν καλαμπούρι. Όλα αυτά γίνανε γιατί υπήρχαν συμφωνίες. Αυτά που ήθελε ο Τούρκος φαίνεται ότι έχουν ρυθμιστεί από τότε. Και αφού ρυθμιστήκαν αυτά από τότε, τι να τα κάνουμε τα άρματα, τα οποία τζάμπα λεπτά θα είναι. Τα πετάμε από τους υπονόμους. Και βγήκε η μεγάλη παραμύθα ότι οικονομικές δυσχέρειες τις οποίες έζησε η χώρα μας, οικονομικές δυσχέρειες, ήταν ένα 80 δισεκατομμύρια το οποίο μας έβγαλε ο Σόιμπλε για να πάρουν ανάσα οι τράπεζες.
από 80% εκατομμύρια δεν περίσσευε ευρώ για να ανανεώσεις ένα κουστούμι, μία μπότα, ένα πυροβόλο. Και ήρθαν όλα στην ώρα μηδέν. Και τώρα ζούμε την ώρα μηδέν. Πάμε όμως, γιατί αυτοί που κυβερνάνε, όλα αυτά τα εισέπραξαν. Και μαζί με όλα όσα εισέπραξαν, εισέπραξαν και τις συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Δεν τις λέω εγώ. Τι να πω εγώ, Αντρίκος. Ο πρώην Λίαν Παχουλός. Αυτά όλα τα λέει επισήμως ο Υπουργός Εξωτερικών της αλής του μνήμης κυβερνήσεως, ο κύριος Βαλινάκης. Σε πλήρη συνάντευξη. Αυτά λέμε εμείς. Τώρα στην ώρα μηδέν και εδώ που βρισκόμαστε, αν γίνει καμιά στραβή, γιατί η γελιοποίηση πια έχει πιάσει κολάρο. 2,5 μίλια έξω από την Κρήτη οι Τούρκοι πουλάγανε μούρι. Και αυτό μια εβδομάδα ήταν μέσα στην ελληνική υφαλοτρυπίδα. Η υφαλοκρηπίδα δεν είναι αυτή, η τρυπίδα είναι. Μεγάλη τραβάντα μαλλιά τους, κάθε λίγο και λιγάκι οι Τούρκοι τους βρίζουνε, σήκονται, φευγάτε από εδώ, εδώ είναι τουρκική θάλασσα, εδώ είναι δικιά μας ΑΟΣ, τι θέλετε εδώ. Και θυμούνται οι Γάλλοι μεταξύ τους, που μπλέξαμε λένε. Και πάλι καλά που έχουν αντέξει και κάθονται εκεί τώρα 2 εβδομάδες και οι άλλοι τους βρίζουνε. Εν τω μεταξύ εμείς δεν στείλαμε ούτε ψαροκάικο. Η φραγάτα η τουρκική εκεί, εμείς δεν στείλαμε ούτε φουσκωτό να πάει μια βόλτα και να κάνει μια γύρα. Παρ' όλα αυτά ο Τούρκος τα βλέπει, σου λέει αυτοί ό,τι και να κάνουμε θα σφυρίζουν βατήρια. Ας δούμε λοιπόν τη χειρότερη περίπτωση, τι γίνεται άμα συμβεί καμιά στραβή. Και πρώτα απ' όλα μια στραβή εκεί ανοιχτά στην Κρήτη, μετά στο Αιγαίο και τέλος στον Εύρο. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Στην Κρήτη τι κάνουμε και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Κωνσταντίνε, ακούω. Ναι, Αντρέα, πριν μπούμε έτσι στα πιο τακτικά, τα πιο μιλιταριστικά, εγώ θέλω να πω, επειδή πολλοί ακροατές μας... Δεν είναι μιλιταριστικά. Είναι μιλιταριστικά εντός εισαγωγικών. Ρωτάω κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι, ναι. Την προηγούμενη φορά έγινε μια στραβή, κουτουρίσανε 2 πλοία. Και έγινε ό,τι έγινε. Σε ποια κατάσταση είμαστε. Ναι, επειδή πολλοί ακροατές μας και το βλέπω και πολλοί συμπολίτες μας, θα έλεγα πάρα πολύ, και το βλέπω από φίλους, συγγενείς, γειτονές, συναδέλφους, μαθητές, λένε μα τώρα θα διακινδυνεύσουμε να μπλεκούμε σε πόλεμο για τα 3, τα 5, τα 10, τα 28 μίλια για το νερό και τα λοιπά, τι πράγματα είναι αυτά, ας πούμε, και τέτοια. Και πρέπει είναι να καταλάβουμε και ότι αυτά είναι μέσα στην κουβέντα. Σ' ακούω. Και αυτά είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Δεν αναρωτιέται ο Τούρκος ούτε για τα 5, ούτε για τα 6, ούτε για τα 25. Ναι. Το είπε η κυβέρνηση του, πήγαινε στη Συρία, πήγε. Το είπε η κυβέρνηση του, πάμε στη Λιβύη, πήγε. Το είπε πάμε στο Αζερμπαϊτζάν, πήγε. Το είπε κόβε βόλτες. Μέσα στο Αιγαίο, κόβει βόλτες. Ναι, αυτό ακριβώς, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε από την Τουρκία. Δεν έχουμε κάποια διαφορά
Οπότε να την επιλύσουμε ειρηνικά και να μην συζητάμε για στρατιωτική βία γιατί είμαστε πολεμοκάπηλοι κτλ. Η Τουρκία δεν έχει κάποιες υπερβάλλουσες αξιώσεις έναντι της Ελλάδος. Όταν σου έχει πλοίο, όχι στα 2,5 που λες, που ελέγχθη, εγώ να πω ότι αυτό είναι fake news κτλ. Στα 10 που είπε ο Υπουργός μας των Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, ότι στα 10 ναυτικά μίλια έξω από την Κρήτη, όχι το Καστελόριζο, όχι τη Ρόδο, την Κρήτη, υπάρχουν τουρκικά πολεμικά τα οποία παρενοχλούν έστω διασυρμάτου ερευνητικό σκάφος ελληνικό που κάνει έρευνα για λογαριασμό της Ελλάδος. Αυτό σημαίνει, και δεν σημαίνει από μόνο του, η Τουρκία το έχει πει και προσπαθεί να το επιβάλλει εδώ και καιρό, ότι την άποψη ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, όλα τα ελληνικά νησιά, αφού είναι και η Κρήτη που είναι το μεγαλύτερο, δεν έχετε ΑΟΣ. Δεν έχετε ΑΟΣ καθόλου. Μηδέν. Δεν έχετε υφαλοκρηπίδα και δεν μπορείτε να έχετε και χωρικά ύδατα πάνω από 6 ναυτικά μίλια. Αυτό σου λέει ξεκάθαρα ότι κοίτα να δεις μεγάλε, εσύ δεν υπάρχεις. Γιατί το διεθνές δίκαιο δεν σου δίνει την πολυτέλεια, εντός εισαγωγικών το πολυτέλεια, να πεις «Α, ωραία, δεν επεκτείνω τα χωρικά μου ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, δεν διεκδικώ ΑΟΣ για να μην οδηγηθώ σε σύγκρουση με την Τουρκία και υπάρχω». Δεν υπάρχεις. Υπάρχει ένα νομικό κενό. Πολλό δε μάλλον τη στιγμή που η Τουρκία δια του δόγματος γαλάζιας πατρίδας θεωρεί, αντιγράφοντας τους Κινέζους, ότι μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου είναι προέκταση του εδάφους. Είναι γαλάζιο έδαφος, όπως λένε οι Κινέζοι. Και μέσα σε αυτό το γαλάζιο έδαφος είναι πολλά ελληνικά νησιά, τα οποία αυτά τα ελληνικά νησιά, η Τουρκία ακριβώς αυτό το πράγμα, δεν δέχεται την ύπαρξή τους. Δεν δέχεται την ύπαρξή τους. Τόσο απλά. Δεν λέει η Τουρκία, εγώ έχω. Εσύ λες ότι έχεις υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΣ τόσο, και εγώ λέω δεν έχεις τόσο, έχεις λιγότερο, και αν κάτσουμε να τα βρούμε. Που εκεί θα το συζητάγαμε, ίσως λέω. Εδώ σου λέει δεν υπάρχεις. Άρα λοιπόν με έναν υβριδικό, έμεσο, ήπιο εντός εισαγωγικών τρόπο, διεξάγει μια επίθεση ολοκληρωτικού χαρακτήρα ενάντια στην Ελλάδα. Λοιπόν, ουσιαστικά αρνείται την ύπαρξη Ελλάδος ως κανονική ανεξάρτητη χώρα. Και επειδή μια χώρα είναι ένα ενιαίο πράγμα, δεν είναι δυνατόν να πεις δεν υπάρχω στην Κρήτη ή στο Καστελόριζο, στο πιο μακρινό κομμάτι, και να υπάρχει στα Εξάρχεια, όπως έχω πει, στο Κολωνάκι ή στη Λάμια ή στο Αγρίνιο. Δεν γίνεται. Οπότε λοιπόν αυτό που δεχόμαστε από την Τουρκία είναι ένας ολοκληρωτικού χαρακτήρα πόλεμος. Ακόμη και αν μας έκανε εισβολή, δεν θα είχε τόσο μεγάλες τοποθετήσεις. Θα έκανε μια εισβολή σε ένα ελληνικό νησί και στο ότι χάναμε εκεί πέρα, εν πάση περιπτώσει δεν θα μπορούσε να πετύχει τόσο πολλά πράγματα. Λοιπόν, εδώ προσπαθεί να μας εξαφανίσει. Αυτό οφείλουμε να το καταλάβουμε και δεν είναι επειδή το λέω εγώ ή το λέω οποιοδήποτε. Είναι μια απλή ανάγνωση των στοιχειωδών μεγεθών του διεθνούς δικαίου. Όταν σου λέει ότι δεν έχεις κανένα κυριαρχικό δικαίωμα πουθενά, όχι έχεις λίγο, δεν έχεις καθόλου, αυτομάτως σε θεωρεί ανύπαρκτο. Οπότε λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση δεν αρκούνε ούτε διαβήματα, καλά είναι τα διαβήματα, αλλά όσο σκληρά ή υπερσκληρά και αν είναι, δεν αρκούνε. Χρειάζεται κάτι άλλο, για να το πούμε όσο πιο ομά γίνεται. Όταν ο άλλος αμφισβητεί την ίδια σου την ύπαρξη, εσύ δεν μπορείς να κάνεις ότι κοιμάσαι, όπως λέγανε παλιά για την εγκληματικότητα, «Α, τον αγνοώ». Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ούτε μπορείς απλά να διαμαρτύρεσαι, πρέπει να αντιδράσεις. Και ούτε, να το, ούτε μπορείς να κάνεις ΑΟΣ με την Αίγυπτο, την ώρα που δεν μπορείς την ΑΟΣ αυτή να την υπερασπιστείς. Τι την έκανες? Κατ' εμέ το στοιχειώδες αυτή τη στιγμή, το ελάχιστο, είναι η ανακήρυξη, είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων σε όλο το Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια. Τέλος. Εάν γίνει αυτό, έχεις μια αρχική βάση αποτροπής στο διεθνές επίπεδο. Και από εκεί και πέρα, οφείλεις να πεις ότι βγαίνουν τα γάντια και η αντίδρασή μου σε παρόμοια περίπτωση ενδέχεται να είναι και στρατιωτική. Η Τουρκία πρέπει να το γνωρίζει αυτό το πράγμα, αλλά και η λεγόμενη διεθνής κοινότητα. Λοιπόν, και εδώ πρέπει να τονίσουμε κάτι το οποίο επίσης δεν έχει γίνει ιδιαίτερα κατανοητό, ότι η στρατιωτική αποτροπή δεν απευθύνεται μόνο στον άμεσο αντίπαλό σου. Απευθύνεται, έχεις πολλούς πελάτες, να το πούμε έτσι, οι οποίοι πελάτες είναι και σύμμαχοί σου. Και ειδικά δηλαδή μια πολεμική αναμέτρηση Ελλάδας και Τουρκίας θα είχε δραματικές συνέπειες σε όλο το παγκόσμιο σύστημα, ειδικά αυτή τη στιγμή που το παγκόσμιο σύστημα βρίσκεται σε μετάλλαξη και σε μεταμόρφωση. Λοιπόν, τη στιγμή αυτή που, όπως είπαμε και την περασμένη φορά, βρισκόμαστε σε περίοδο διαμόρφωσης των παγκόσμιων εξελίξεων και μεταγραφών,
το να γίνει ένας πόλεμος μέσα στη δυτική αρχιτεκτονική, μέσα στο ΝΑΤΟ, θα προκαλούσε τεράστια προβλήματα σε όλο τον πλανήτη και στη δυτική αρχιτεκτονική. Οπότε, εάν εσύ προτάξεις αυτή την αποτρεπτική πρόταση και πεις ξεκάθαρα ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να κάνω ότι κοιμάμαι όταν ο άλλος απειλεί την ίδια μου την υπόσταση, αργά ή γρήγορα θα αντιδράσω. Και αν αντιδράσω θα συγκρουστώ. Και επειδή ακριβώς ο άλλος με απειλεί με εξαφάνιση, γιατί αυτό προσπαθεί να κάνει, έστω είπαμε με ήπιο, με υβριδικό, με ανέμακτο τρόπο, τότε και εγώ δεν θα πάω αυτή τη φορά να του εμβολήσω καμιά φρεγάτα. Μπορεί να ξεκινήσω έτσι, αλλά η κλιμάκωση μπορεί να είναι πάρα πολύ γρήγορη και να πάμε σε πολεμική αναμέτρηση μεγάλης κλιμάκας. Οπότε αυτό το πράγμα εννοείται ότι πλέον αρχίζει και χτυπάει συναγερμούς σε πολλά μέρη του κόσμου και όχι μόνο στην Άγκυρα, και εκεί αρχίζεις να μιλάς για αποτροπή. Φυσικά, πάρα πολλοί στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα η πλειοψηφία, όταν ακούν τέτοια πράγματα, όχι, εξοργίζονται και λένε μα θα πάμε σε πόλεμο κτλ. Μα το θέμα είναι ότι, όπως έγραφε ο στρατηγός ο Καρζονίκας σε ένα εξαιρετικό άρθρο στο SL Press, ότι εντάξει, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε εκτός των πιθανοτήτων την πολεμική αναμέτρηση, γιατί τότε θα πάμε απευθείας σε ΙΤΑ, δια της ειρήνης. Εάν θέλουμε να παραδοθούμε, εάν η Ελλάδα της, με την ιστορία που έχει, θέλει να παραδοθεί, και όχι να παραδώσει ένα μικρό κομμάτι, να εξαφανιστεί ουσιαστικά, γιατί αυτό θα γίνει, τότε ας το κάνουμε. Αλλά αν θέλουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, λοιπόν, οφείλουμε να είμαστε, να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε και ψυχολογικά και γενικότερα, και οι ενόπλες δυνάμεις και η κοινωνία, για το ενδεχόμενο της πολεμικής αναμέτρησης. Δεν το θέλουμε μεν, δια της αποτροπής θα προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε. Γι' αυτό λέω ότι δεν απευθύνεσαι μόνο στην Τουρκία, απευθύνεσαι σε ένα ευρύτερο κοινό, σε ένα ευρύτερο πελατολόγιο η αποτροπή. Λοιπόν, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι στο τραπέζι. Από εκεί και πέρα, εάν πάμε σε αυτό το προκύψουν τέτοια σενάρια, τότε πλέον υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών για πάρα πολλές επιλογές που είναι πάλι πολύ πιο αρμόδια από εμένα. Βέβαια. Να τα πούνε. Σε καμία περίπτωση όμως, σε καμία περίπτωση δεν ξεκινάμε οποιοδήποτε επίπεδου αντιπαράθεση με την Τουρκία, είτε κάποιο μικρό θερμό επεισόδιο, είτε εκτεταμένη πολεμική αναμέτρηση με ανισορροπία στο ισοζύγιο ισχύως. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Δεν έχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάποια υπεροπλία, ούτε στη στεριά, ούτε στη θάλασσα, ούτε στον αέρα. Πουθενά. Τέλος. Μπορεί να έχει σε μερικά χρόνια. Μπορεί να έχουμε και εμείς σε μερικά χρόνια. Θα το δούμε αυτό. Αυτά, Ανδρέα μου, μέχρι στιγμής. Να ρωτήσω τον Γιώργη. Γιώργη, για οποιαδήποτε απόφασή μας ενημερώνουμε είτε τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ, είτε τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε το μεγάλο αφεντικό στο οποίο του έχουμε δώσει για την ώρα 7 βάσεις. Και πάμε να του δώσουμε άλλες 3-4. Τι γίνεται εφόσον τους ενημερώσουμε? Τι εννοείς? Τους ενημερώνουμε και τι γίνεται εφόσον τους ενημερώσουμε? Παίρνουμε την απόφαση να κάνουμε τα 6 μίλια 12. Αχα. Και αυτό το ανακοινώνουμε. Αυτή η ανακοίνωση τι θα δημιουργήσει? Απολύτως τίποτα. Δεν χρειάζεται να ενημερώσουμε κανέναν από τους συμμάχους μας μέσω κάποιας ιδιαίτερης διπλωματικής ή συμμαχικής οδού. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Γιατί αυτό αποτελεί έναν διεθνή κανόνα, ένα διεθνή κεκτημένο που το έχουν εφαρμόσει το 95% των χωρών που ενδιαφέρονται και δεν χρειάζεται απολύτως κανενός είδος διαβούλευση, αν εννοείς αυτό, ή κανενός είδος, ας το πούμε, ενημέρωση, παρά μόνο μια ανακοίνωση, αν το θέλεις έτσι, η οποία θα γίνει προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους διεθνείς οργανισμούς, τις συμμαχίες, και απολύτως τίποτα. Επειδή έχουμε δύο δεδομένα και συγκεκριμένα, στο ένα δεδομένο
Στην Κύπρο δεν κουνήθηκε φίλο. Ναι. Αφήσαμε να γίνει απόβαση, να πάρθει το 40% του νησιού, 200.000 άνθρωποι να χάσουν τα σπίτια τους και να τρέχουν σαν παραπομένοι, και εμείς δεν κουνήθηκε ούτε ματόκλαδο. Ανδρέα μου, άκουσα να σου πω κάτι. Η ανεξάρτητη οικονομική ζώνη, η ΑΟΣ... Συγγνώμη ένα λεπτό, ναι. Γιώργη. Μη βιάζεσαι. Α, νόμιζα τελείως. Τέτοιο προηγούμενο έχει εμφανιστεί στον παγκόσμιο χάρτη. Τέτοια γελιοποίηση έθνους. Ό,τι έγινε στον Κυπριακό. Εγώ ομοιότου δεν έχω δει πουθενά. Μισό λεπτό. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει και ένας άλλος παράγων ο οποίος λέει και εδώ πέρα βαράνε παναμάκια σηκώνοντας τα χέρια. Δεύτερη φορά θυμάμαι τον φοβερό Σιμίτη και Σιμωμέτη μέσα στη Βουλή των Ελλήνων κλαίγοντας να ευχαριστεί τους Αμερικάνους για την ιστορία των ημείων. Δεν ήταν ο μόνος. Εκείνο το οποίο εμένα με καίει δεν είναι μόνο οι συμφωνίες που έχουν κάνει κάτω το τραπέζι. Είναι το αν εμείς σαν έθνος λειτουργούμε. Και αν περιμένουμε να μας βγάλουν την πρίζα ή να μας τη βάλουν την πρίζα. Εκεί είναι το επόμενο ερωτηματικό μου. Μισό λεπτό. Καταρχάς, Ανδρέα, μάλλον με επιτρέψεις να ξεμπερδέψω μερικά πράγματα. Η ανεξάρτητη οικονομική ζώνη δεν αφορά τους συμμάχους μας και τον πλανήτη. Μάλιστα. Είναι μια διμερή συμφωνία. Δηλαδή, η ανεξάρτητη οικονομική ζώνη της Ελλάδας δεν αφορά τον πλανήτη, αλλά αφορά τα όμορα κράτη με τα οποία έχουμε θαλάσσια σύνορα, ας το πούμε έτσι. Και τρανό παράδειγμα είναι το εξής. Όταν κάναμε συμφωνία χάραξης ΑΟΣ με την Ιταλία, ενημερώσαμε κανέναν. Διαβουλευτήκαμε με την Ιταλία, χαράξαμε τις γραμμές, βρήκαμε τα στίγματα και αφού τα βρήκαμε, είπαμε αυτά είναι. Μεταξύ εμάς... Ιταλία δεν είναι εχθρός. Μισό λεπτό. Ιταλία είναι όμορο κράτος. Ναι, ο Τούρκος είναι εχθρός. Άσε με να τελειώσω. Μισό λεπτό. Επειδή δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον πλανήτη, κοντά στην Ιταλία είναι η Λιβύη, κοντά στην Ιταλία είναι και η Αλβανία. Κάποια μικρά σημάδια, επειδή δεν είχαμε συνεννοηθεί με την Αλβανία και με τη Λιβύη, τα αφήσαμε απ' έξω. Και δεν ανακοινώσαμε τίποτα εκεί. Γιατί δεν έχουμε κάνει συμφωνία με την Αλβανία και με τη Λιβύη. Τι θέλω να πω. Η ανεξάρτητη οικονομική ζώνη αφορά τα δύο κράτη που συνορεύουν στην εκάστοτε περίπτωση. Επειδή η Ελλάδα δεν συνορεύει με δύο κράτη, αλλά συνορεύει με έξι, είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε έξι συμφωνίες. Με έξι κράτη. Ούτε να τις ανακοινώσουμε με κανέναν, ούτε με τίποτα. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Επειδή ένα εξ αυτών των κρατών, ο πειρατής, η Τουρκία δηλαδή, ο γνωστός πειρατής της Ευρασίας και της Μεσογείου, δεν συμφωνεί με τίποτα από ό,τι λέει η Ελλάδα και δεν υιοθετεί τίποτα που να είναι ελληνικό ή κυπριακό, τι κάνει? Παρεμβάλλει όχι μόνο στις περιοχές με τις οποίες έχει μία, ας το πούμε έτσι, ένα λόγο, όπως για παράδειγμα το Αιγαίο, αλλά παρεμβαίνει και σε περιοχές που δεν έχει κανένα λόγο, όπως για παράδειγμα το Ιόνιο, και βγάζει και λόγους και αναφορές ότι αν επεκτείνεται τα ναυτικά σας μίλια από 6 σε 12 στο Ιόνιο θα έχουμε προβλήματα μεγάλα. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι έχει κάνει αυτή τη στιγμή ένας διεθνής ταραξίας, ένας ας το πούμε έτσι πειρατής ο οποίος δημιουργεί προβλήματα και πολεμικές καταστάσεις με όλες τις χώρες και προσπαθεί να ρουφήξει ακόμα
και τις πρωτοπαραγωγικές πηγές με χώρες που δεν έχουν καμία σχέση, όπως η Λιβύη ή όπως το Αζερβαϊτζάν ή όπως άλλες χώρες, τι κάνει? Προσπαθεί να μας επιβάλλει υπό την απειλή των όπλων, υπό την απειλή του πολέμου, το κάζους μπαίνει δηλαδή, ότι όλα είναι δικά μου και τίποτα δεν είναι δικό σας. Και αυτά τα οποία θεωρείτε δικά σας και κεκτημένα θα τα αναθεωρήσω, γιατί μπορεί και να είναι δικά μου. Και από αυτή την απειλή το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας πορεύεται, χαράσει πολιτικές και καταπατά τις διεθνείς συνθήκες και τους διεθνείς κανόνες. Φτάσαμε σε σημείο, μάλιστα τώρα όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, να μας απειλούν οι διάφοροι τσιχλόμαγκες της Τουρκίας ότι τώρα που κάνανε οι Αμερικάνοι μια βάση στην Αλεξανδρούπολη και εκεί θα έχουμε και ένα κέντρο LNG, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος ο πόνος, στο κέντρο του υγροποιημένου φυσικού αερίου, μπορεί η Τουρκία να μας κάνει πόλεμο κάνοντας μια απόφαση στο Λιτόχωρο στη Θεσσαλονίκη ή να παρακάμψει τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και τη βάση στην Αλεξανδρούπολη κάνοντας μια απόφαση κοντά στη Χαλκιδική. Λοιπόν, αυτά γιατί συμβαίνουν? Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα με την Τουρκία? Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα που είπες κουτούλησαν τα δύο σκάφη, η Kemal Reis και η φρεγάτα μας η Λιβύη? Δεν κουτούλησαν. Η φρεγάτα η ελληνική, η Λίμνος, δια του κυβερνήτη της Ιωάννη Σαλιάρη, ξέσκησε την τουρκική φρεγάτα και της έκανε μια τρύπα από την οποία χωρά να μπει και να βγει ελέφαντας. Αυτό θα γίνει σε μια πραγματική αναμέτρηση. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα ξεσκίσουν τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις σε γη, αέρα και θάλασσα. Το γνωρίζουν μέχρι και οι σπάροι του Αιγαίου αυτό το πράγμα, το γνωρίζουν και όλοι, πλην κάποιου συγκεκριμένου ελιτίστικου πολιτικού προσωπικού στην Ελλάδα, το οποίο διαβουλεύεται και συμβουλεύεται διάφορους περίεργους οργανισμούς και διάφορα think tank, τα οποία τι προωθούν? Προωθούν την ενίσχυση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων στην Ελλάδα και συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων στην Τουρκία. Δηλαδή, για να λέμε το στραβό το δίκιο, για να οικονομούν κάποιες πολύ συγκεκριμένες οικογένειες στην Ελλάδα και κάποιες πολύ συγκεκριμένες οικογένειες στην Τουρκία και κάποιες πολύ συγκεκριμένες οικογένειες στο Αζερβαϊτζάν, δεχόμεθα ότι δεν είμαστε άξιοι να υπερασπιστούμε τα θαλάσσια και τα εναέρια σύνορά μας. Ενώ η αλήθεια είναι ότι είμαστε, παρά είμαστε, και όποιος κουνηθεί σε real time συνθήκες μάχης, τον έχουμε του χεριού μας ανά πάσα στιγμή. Και μαύρο φίδι που τον έφαγε. Άρα οι ευθύνες, στο ερώτημα που μου βάζεις, δεν πρέπει να αναζητηθούν ούτε στους διεθνείς κανόνες, ούτε στις διεθνείς συμβάσεις που είναι πεντακάθαρες και τα λένε τα πράγματα μια χαρά, ούτε στα διεθνή δικαστήρια, αλλά στην ανικανότητα συγκεκριμένου μέρους του πολιτικού προσωπικού να αναλύσει και να αποδικοποιήσει τα θέλω των Ελλήνων. Και το θέλω των Ελλήνων είναι ευθυγράμμιση με τις διεθνείς συνθήκες. Που τι σημαίνει αυτό? Άμεση ανακήρυξη των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια και άμεση ανακήρυξη, πρόσεξε, ανακήρυξη μιλάω, πλήρους της ΑΟΣ της Ελλάδας. Με το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Με την Κύπρο εννοείς. Όχι, πάμε όλους, δεν είναι μόνο η Κύπρο, η ΑΟΣ μας δεν εφάπτεται μόνο της Κύπρου, εφάπτεται και της Αιγύπτου, της Λιβύης, εφάπτεται και της Τουρκίας, αν το θέλεις έτσι, εφάπτεται και της Αλβανίας, εφάπτεται και της Ιταλίας. Πλήρους ΑΟΣ. Παιδιά, η ΑΟΣ μας είναι από εκεί μέχρι εκεί, όλα τα στίγματα είναι αυτά. Γεια σας, χαίρετε και αντίο. Και εις επίρρωση όλων αυτών που σας λέμε, γεωτρύπανο το οποίο θα χτυπήσει πάτο, θα ταράξει τις λάσπες και θα βγάλει τα πρώτα δείγματα από τις λάσπες της Κρήτης και του Καστελορίζου. Αυτό απαιτεί ο ελληνικός λαός, διότι αυτό απαιτούν οι συνθήκες, διότι αυτά είναι τα πλούτη μας, διότι εκεί είναι το μέλλον της Ελλάδας. Αν πιστεύουν κάποιοι ότι το μέλλον της Ελλάδας είναι πίσω στο 1900,
12 στα σύνορα με τη Λάρισα είναι γελασμένοι. Το μέλλον της Ελλάδας είναι πολύ μακριά, το μέλλον της Ελλάδας είναι πολύ ζωφυρό και οι Έλληνες είναι ένας υπέροχος λαός ο οποίος αξίζουν πολύ περισσότερα από την υποτακτική πολιτική της επίκυψης και του στισήματος στα τέσσερα, η οποία λέει ναι σε όλα, ακόμα και στις πιο τρελές απαιτήσεις της Τουρκίας. Αυτή είναι η άποψή μου, Ανδρέα. Κωνσταντίνε. Ναι, Ανδρέα, αν με επιτρέψεις κάτι να προσθέσω. Η ΑΟΣ είναι κάτι το οποίο το ανακηρύσεις. Και τα 12 ναυτικά μίλια είναι δικαίωμα, αν όχι υποχρέωση, από τη στιγμή που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ βέβαια υπάρχει και μια άποψη στην Ελλάδα που λέει, μα δεν σε υποχρεώνει και το διεθνές δίκαιο σου λέει μέχρι 12 ναυτικά μίλια. Ναι, καταρχάς το μέχρι, ο νομοθέτης το λέει ότι μέχρι 12, δηλαδή μην κάνεις 15, μην κάνεις 28, μην κάνεις 200, 12, μέχρι εκεί. Δηλαδή είναι το ανώτα, είναι για να μην ξεφύγεις. Και θεωρεί δεδομένο ότι από τη στιγμή που σου αφήνει 12 θα πας στα 12 και δεν θα πας στα 11. Αυτά μόνο κάτι δική μας εδώ έτσι πάνσοφοι το συζητάνε. Λοιπόν, ωστόσο αυτό που θέλω να πω εγώ, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά νομίζω δεν το πολύ κατανοούμε στην Ελλάδα γενικότερα, είναι ότι έχουμε μια γενικότερη μετάλλαξη της κυριαρχίας στα εγγύς ύδατα. Και αυτό ξεκίνησε από τον ανταγωνισμό της Κίνας με τις υπόλοιπες χώρες και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Που η Κίνα ξεκίνησε, το έχουμε πει, να θεωρεί την νότιο Συνική θάλασσα ως γαλάζιο έδαφος, προέκτασή της. Ενοποιεί την έννοια της ΑΟΣ με αυτή των χωρικών υδάτων, αφαιρέτως δεν διεκδικεί τα πάντα εκεί πέρα, κατασκευάζοντας τα νησιά κλπ. Λοιπόν, και θεωρεί πολύ απλά ότι όλη η νότιο Συνική θάλασσα και η ανατολική Συνική θάλασσα τις ανήκουν όχι ως ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, όχι, ως χωρικά ύδατα. Και ως χωρικά ύδατα, ως προέκταση του εδάφους. Δηλαδή εκεί δεν μπαίνεις να κάνεις αυλαβή διέλευση κτλ. Δεν προβλέπεται. Το κάνουν, είπαμε, οι Αμερικανοί, αλλά πάνε οι άλλοι και τους παρενοχλούν, τους εμποδίζουν. Έχουμε συγκρούσεις κλπ. Λοιπόν, αυτή η τάση έχει επεκταθεί και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου, στην Ινδία, ας πούμε, στην Ινδονησία, πιθανώς στη Βραζιλία, αν θυμάμαι καλά, και σίγουρα στη Ρωσία. Αλλά και τώρα, μετά την όκου, στην περιβόητη αυτή συμφωνία και γενικότερα μετά το ξεκίνημα, την επισημοποίηση, να το πούμε έτσι, του νέου ψυχρού πολέμου, θα ενταθεί. Για τον απλούστατο λόγο ότι, από ό,τι φαίνεται, οι αγγλοσαξονικές δυνάμεις θέλουν να ενισχύσουν, να φτιάξουν ένα ναυτικό, ένα επιθετικό ναυτικό που να μπορεί να κλείσει την Κίνα, να την εμποδίσει, εν πάση περιπτώσει, να βγει στον ανοιχτό ειρηνικό ωκεανό. Συνακόλουθα, λοιπόν, η Κίνα θα χρησιμοποιήσει τα εγγύς της περιφερειακά ύδατα, τις Συνικές θάλασσες, ως ένα είδος οχυρού, ένα είδος θαλάσσιου οχυρού. Οπότε θα εντείνει ακόμη περισσότερο την προσπάθειά της και την νομική να τα μετατρέψει de facto, άτυπα, αλλά να τα μετατρέψει ως γαλάζιο έδαφος. Λοιπόν, ειδικά δε, γιατί πλέον θα χρειάζεται και πολύ περισσότερο την περιοχή αυτή ως καταφύγιο για τα πυρηνικά της υποβρύχια, για τα οποία είναι πολύ θορυβώδη σε σχέση με τα δυτικά, και αν κυκλοφορούν σε περιοχές που κυκλοφορούν και άλλα πολεμικά πλοία, θα εντοπιστούν πιο εύκολα. Λοιπόν, οπότε η τάση αυτή ενισχύεται παγκοσμίως, άρα θα ενισχυθεί και στην περιοχή μας. Η Τουρκία ήδη το κάνει αυτό το πράγμα, ήδη δηλαδή, όπως είπαμε, αντιμετωπίζει το Αιγαίο και μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου ως γαλάζιο έδαφος και θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Αυτό, βέβαια, είπαμε, είναι μια, όχι απλώς μια εισβολή μέσα στον ελληνικό χώρο, είναι μια προσπάθεια εξάλληψης της Ελλάδος. Οπότε καθίσταται πλέον επιτακτική ανάγκη να κάνουμε το αυτονόητο, να κάνουμε αυτό που είπε ο Γιώργος, δηλαδή επέκταση χωρικών υδάτων αυτή τη στιγμή. Είναι, πλέον έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου στα 12 ναυτικά μίλια και μονομερής ανακήρυξη ΑΟΣ. Και αν θέλουν οι Τούρκοι. Κωστά, επέτρεψε μου, με συγχωρείς πάρα πολύ για τη διακοπή. Πάνω σε αυτά που λες, πάντοτε είχα την απορία το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, της ελεύθερης Κύπρου, το παράνομα και υποστρατιωτική κατοχή, απέναντι είναι το Ισραήλ, ο Λίβανος και από κάτω είναι η Αίγυπτος. Εκεί έχει χαραχτεί η ΑΟΣ. Η ερώτησή μου, λοιπόν, όχι προς εσένα, είναι παγίδα ερώτηση, αλλά είναι προς αυτούς τους μονίμως οι οποίοι διασπείρουν fake news και ψέματα στην Ελλάδα. Η ανακήρυξη της ΑΟΣ
στα μέρη τα οποία υπάρχει παράνομη στρατιωτική κατοχή του Ισραήλ, του Λιβάνου και της Αιγύπτου, με ποιον έγινε? Με το παράνομο καθεστώς της Κύπρου ή με την νόμιμη κυπριακή διοίκηση? Ναι. Γιατί υπάρχει ΑΟΖ εκεί πέρα. Σαφώς, ναι. Και μάλιστα τα ερευνητικά εργαλεία των Τούρκων, τα σκάφη, το Γιαβούς, το Μπαρμπαρός κτλ., που ειδικά πέρυσι το καλοκαίρι ήταν 24-24 και έκανε εκεί πέρα πλού, δεν έχουν τολμήσει να αμφισβητήσουν την ΑΟΖ του Λιβάνου, της του Ισραήλ και της Αιγύπτου, όπου είναι το παράνομο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Και ρωτώ, με ποιον την έκαναν τη χάραξη εκεί και ποιος την έκανε? Θα μας το απαντήσει κανένας αυτό? Δεν είναι ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα, το οποίο ουδέποτε το έχουμε συζητήσει σε τούτη εδώ την παντέρμητη χώρα? Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά συμφωνώ απολύτως με αυτά που λες. Και έρχεται αυτό το ερώτημα, το οποίο πρέπει να το ξεκινήσουμε να το συζητάμε. Και αυτό, ότι η ανακήρυξη της ΑΟΣ είναι μονομερή, μπορεί να γίνει μονομερός. Και ας πάει η Τουρκία μετά να την προσβάλλει. Αλλά θα την προσβάλλει πλέον και θα αρχίσουμε να συζητάμε για το πώς είναι η ΑΟΣ, όχι αν έχει ΑΟΣ. Γιατί δεν μπορούμε να, γιατί λένε πολλοί, μα τι λες τώρα, να πάμε, αφού το διεθνές, προσέξτε τη μεγάλη παγίδα, αφού το διεθνές δίκαιο είναι μαζί μας, όπως λες εσύ, λένε σε εμάς, να πάμε να το συζητήσουμε. Και αφού έχουμε τόσο δίκιο, θα δικαιωθούμε. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί πράγμα θα συζητήσουμε? Άλλο να πάμε να συζητήσουμε πώς είναι η ΑΟΣ που δικαιούται η Τουρκία, πώς είναι η ΑΟΣ που δικαιούται η Ελλάδα, πώς είναι η ΑΟΣ που δικαιούται, πώς είναι η υφαλοκρηπίδα που δικαιούται η Τουρκία και πώς είναι η Ελλάδα. Και άλλο να πας να συζητήσεις εάν έχεις ΑΟΣ, δηλαδή πάμε αν υπάρχεις. Θα πάμε να συζητήσουμε για το αν υπάρχουμε. Και ο άλλος θα συμβιβαστούμε στο κατά πόσο υπάρχουμε. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και να επανέλθουμε σε 5 λεπτά. Επιστροφή στην απόψινή μας παρέα με τον Κωνσταντίνο Γρίβα, τον καθηγητή σε Σχολή Ευελπίδων, και τον Γιώργο τον Αδελή, τον οικονομέτρη. Κωνσταντίνε μου, σε διέκοψα λόγω του διαλύματος, μπορεί να ολοκληρώσεις. Ναι, Ανδρέα, νομίζω ότι είπα αυτά που ήθελα να πω εν προκειμένου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αυτό το πράγμα ότι η Ελλάδα πρέπει να ξεφύγει από αυτή την πολιτική αυτοκατάργηση στην οποία έχει εγκλωβιστεί εδώ και δεκαετίες. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό δυστυχώς δεν έγινε από μία κυβέρνηση και δεν έχει νόημα να εγκλωβιστούμε σε κομματικού τύπου έτσι αντιπαλότητες που βλέπω υπάρχουν και πολύ έντονες αυτή τη στιγμή. Είναι μια πολιτική δεκαετιών που μας οδήγησε εδώ πέρα, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει κυριολεκτικά στο πιο κρίσιμο σημείο. Δηλαδή, αν δεν αλλάξουμε ρότα, τότε τι θα είναι η ίδια ύπαρξη της Ελλάδος? Οπότε νομίζω ότι τελείωσαν τα πράγματα. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική. Και το τελευταίο κομμάτι του μηχανισμού, το οποίο επιδιώκει να υποδηλώσει την Ελλάδα, είναι η αντίληψη ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την Τουρκία, ότι αν εάν οδηγηθούμε σε πολεμική αναμέτρηση θα μας συντρίψει και όλα τα συναφή, τα οποία είναι ξεκάθαρα είναι ενέργειες ψυχολογικού πολέμου, είναι παρανοϊκές αναγνώσεις πραγματικότητος. Φυσικά, κανείς δεν μπορεί να ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί μια πολιτική αναμέτρηση. Είναι αυτό που λέγαμε πάντοτε, η διαβόητη πέμπτη φάλαγγα. Ακριβώς. Όχι η πέμπτη φάλαγγα, είναι η διαφθορά. Είναι το περιβόητο πουρκουά. Όχι, είναι η διαφθορά. Είναι το πουρκουά που διέλυσε τη γαλλική άμυνα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να πούμε ότι μια πολύ μικρή, πανίσχυρη όμως, πλην όμως διεφθαρμένη πολιτικο-οικονομική ελίτ στην Ελλάδα, έχει καταφέρει και έχει επιβάλει οριζοντίως και καθέτως τις θέσεις της και τα συμφέροντά της
σε όλη τη φαρέτρα των πολιτικών αποχρώσεων και σε όλη τη φαρέτρα των οικονομικών συμφερόντων στην Ελλάδα. Διότι αν πάρετε το χάρτη, και επιμένω σε αυτό και θα το σηκώσω πάρα πολύ το θέμα, αν πάρετε το χάρτη της περιοχής όπου πλέον έχουν αρχίσει και εξορίσσονται τα μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου, θα δείτε ότι, προσέξτε να δείτε τώρα τι συζητάμε εδώ στην Ελλάδα και το τι γίνεται στην πραγματικότητα. Υπάρχει ένα παράνομο κατεχόμενο παγκοσμίως πρωτοφανές πράγμα, μετά από τόσα ψηφίσματα του ΕΙΕ, μια παράνομη κατοχή, στρατιωτική κατοχή στην Κύπρο. Όμως εκεί υπάρχουν και θαλάσσια σύνορα. Απέναντι, κάτω από την Τουρκία, νότια της Τουρκίας, είναι η Συρία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή εμφύλιος πόλεμος στην Τουρκία, στην Συρία, ή δεν υπάρχει? Βεβαίως. Πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο Ισραήλ, που είναι ακριβώς κάτω από τη Συρία, όπου εκεί με την Παλαιστίνη ακόμα δεν έχουν καθοριστεί τα σύνορα και υπάρχουν συγκρούσεις, τις οποίες ζήσαμε, και μάλιστα μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, ή δεν υπάρχουν? Υπάρχουν. Υπάρχουν. Υπάρχει μεταξύ του Ισραήλ εμπόλεμη κατάσταση πριν πολλά χρόνια, η οποία ανέκαμψε τώρα και γίνεται ειρηνική μεταξύ του Ισραήλ και της Αιγύπτου, ή δεν υπάρχει? Υπάρχει. Άρα, εκτός της παράνομης κατοχής σε αυτή την περιοχή, που είναι μοναδική σε όλο τον πλανήτη από αιστείες συγκρούσεων, μοναδική, και ακριβώς από πίσω από τη Συρία είναι το Ιράκ, είναι η Ιορδανία, είναι άλλες χώρες, που και εκεί υπάρχουν προβλήματα πολύ μεγάλα και αγωγή πολύ μεγάλη. Υπάρχει το κατεχόμενο της Κύπρου και η εμφύλια σύραξη στη Συρία, ο πόλεμος αυτή τη στιγμή στις περιοχές του Διάρμπακυρ εντός της Τουρκίας και ο πόλεμος της Τουρκίας με το Ιράκ, που μπορεί αύριο να προκύψει μια καινούργια χώρα, δεν το ξέρει κανένας αυτό. Υπάρχει η μεγάλη πολεμική αναμέτρηση στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Υπάρχει η πολεμική με την Αίγυπτο, αλλά η ΑΟΣ εκεί, στην τρέλα αυτή που σας περιγράφω, χαράχτηκε μια χαρά. Ούτε πήγε κανένας σε κάποιο δικαστήριο διεθνή, ούτε κάποιος ζήτησε την άδεια από κάποιον να χαράξει την ΑΟΣ. Μια χαρά βγήκανε τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου από την Αίγυπτο, μια χαρά του Λεβιάθαν, μια χαρά άρχισε η εμπορική συμφωνία μεταξύ τους, μια χαρά άρχισαν οι εμπορικές σχέσεις, μια χαρά άρχισαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου, μια χαρά δουλεύει το σύστημα όλα. Ξέρετε τι λείπει από εκεί? Λείπει το διεφθαρμένο αυτό μικρό κομμάτι της Ελλάδας, που αν υπήρχε έστω σε μια χώρα από αυτές, δεν θα είχε χαραχτεί καμία ΑΟΣ, γιατί θα λέγανε «Α, δεν μπορούμε να κάνουμε ΑΟΣ, γιατί εδώ μπορεί οι Τούρκοι να μας κάνουν πόλεμο. Α, δεν μπορούμε να κάνουμε ΑΟΣ, γιατί μας στείλανε ένα RF4 στη Συρία να μας κατασκοπεύσει και εμείς το ρίξαμε. Α, δεν μπορούμε να κάνουμε ΑΟΣ, γιατί εμείς δεν τα έχουμε καλά οι Ισραηλίτες με τους Τούρκους. Ας πάμε στα διεθνή δικαστήρια». Είναι όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα με την ΑΟΣ μία απέραντη πεδιάδα ηλιθιότητας. Έχουν υπερισχύσει οι ηλίθιοι σε αυτή τη χώρα και έχουν βάλει 11 εκατομμύρια ανθρώπους να συζητάμε για πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Και δίνεται υπόσταση και ισχύ σε πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν πουθενά. Κανένας δεν συζητάει σε 5 χώρες με 5 εμπόλεμες περιοχές, με 5 εμπόλεμες ζώνες και με 2-3 εμφύλιους πολέμους για το αν έχουν το δικαίωμα τα κράτη εκεί να κάνουν ΑΟΣ ή αν κάποιος το αμφισβητεί. Μια χαρά την κάνανε την ΑΟΣ. Εδώ στην Ελλάδα το έχετε ξανακούσει ποτέ αυτό που σας περιγράφω τώρα ως παράδειγμα? Ούτε πρόκειται να το ξανακούσετε. Μόνο στα παραπολιτικά και στις εκπομπές μας. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, ο βουλευτής της, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μανώλης ο Κεφαλογέννης, έθεσε ζήτημα της παρανόμου αλλιευτικής δραστηριότητας των Τούρκων ψαράδων σε ελληνικά χωρικά ύδατα με προτροπή της τουρκικής κυβερνήσεως, και επισήμανε με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να δούμε αυτό το απίστευτο έγκλημα, το οποίο γίνεται στο Αιγαίο. Σ' ακούω.
Ναι, το και θέλω, και θέλω να ακούσω και τον Γιώργο μετά. Το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί ότι αυτό πράγματι είναι, είναι μια τρομακτική κατάσταση και πρωτοφανής κατάσταση. Δεν είναι μόνο ότι θίγονται, παραβιάζονται σοβαρότατα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και οικονομικά συμφέροντα μιας μεγάλης μερίδας του ελληνικού λαού. Είναι το, είτε η αλία είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Να θυμίσουμε ότι για το θέμα της αλίας των μπακαλιάρων η Ισλανδία με τη Μεγάλη Βρετανία εγκλωβίστηκαν, οδηγήθηκαν στο λεγόμενο πόλεμο του μπακαλιάρου στα μέσα της δεκαετίας του 70. Άσχετο αν δεν είχαμε νεκρούς, είχαμε ένα νεκρό συγκεκριμένα, γιατί πολύ απλά η Ισλανδία δεν είχε πολεμικό ναυτικό, οπότε με τα ψαρά δικά της έκανε γιουρούσια πάνω στα, στα βρετανικά πολεμικά και στα, και στα βρετανικά αλήφθηκαν. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Και άλλωστε η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, ο βασικός λόγος που οδήγησε στο να, να ψηφιστεί η ίδια η έννοια της ΑΟΣ, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ήταν ακριβώς για να ρυθμίσει θέματα αλίας. Λοιπόν, η αλία είναι πολύ σημαντικό θέμα στα διεθνή, στα διεθνή δρόμενα. Επίσης, είναι αυτό που είπα πριν, ότι και αυτό που γίνεται εντάσσεται στην ευρύτερη υβριδική στρατηγική της Τουρκίας, σε αυτόν τον άτυπο ολοκληρωτικό πόλεμο που ασκεί εναντίον μας, με σκοπό να αποδομήσει την ελληνική εθνική κυριαρχία. Δηλαδή, από τη μία δεν δέχεται τα 12 ναυτικά μίλια, δεν δέχεται ΑΟΣ, ότι υπάρχουν, επαναλαμβάνω, όπως είπα πριν, όχι πόσα έχεις, και ταυτοχρόνως και μέσα στα ίδια τα 6 ναυτικά μίλια, για να τελειώσει δηλαδή σε δεύτερη γραμμή επίθεση, ας πούμε, ένα δεύτερο κύμα επίθεση, στέλνει τα αλιευτικά της μερικές εκατοντάδες μέτρα από τις ελληνικές ακτές. Και κάτι ακόμη, επειδή όπως έχουμε πει, οι Τούρκοι αντιγράφουν τους Κινέζους, ο τουρκικός αλιευτικός στόλος, ακολουθώντας το παράδειγμα του κινέζικου αλιευτικού στόλου, λειτουργεί ως κομμάτι της πολεμικής μηχανής της Τουρκίας πλέον, ξεκάθαρο. Δηλαδή και κάνει ενέργειες όπως κάνουν αυτό της θαλάσσιας εθνοφυλακής που κάνουν οι Κινέζοι, και ταυτόχρονα είναι σχεδόν σίγουρο πλέον, ή αν δεν γίνεται θα γίνει στο κοντινό μέλλον, ότι τα τουρκικά αλιευτικά θα χρησιμοποιούνται ή έστω θα χρησιμοποιούνται σε αποστολές κατασκοπία στον καιρό της ειρήνης και κυρίως στον καιρό του πολέμου, όπως ακριβώς κάνουν οι Κινέζοι, να λειτουργούν ως κομμάτια της δικτυοκεντρικής πολεμικής μηχανής του μέλλοντος, να στέλνουν δηλαδή δεδομένα στοχοποίησης σε πυράβλους, σε πυροβόλα, σε άλλα πολεμικά πλοία, σε αεροσκάφη, να συντονίζονται με ρομποτικά αεροχήματα και ρομποτικά πλοία και όλα τα συναφή. Οπότε είναι κάτι όντως πάρα πολύ σοβαρό σε όλα τα επίπεδα. Και επαναλαμβάνω, αποτελεί κομμάτι αυτού που υφιστάμεθα σήμερα, το οποίο δεν είναι παρενοχλήσεις, δεν είναι προκλήσεις, δεν είναι καν επιθετικές ενέργειες. Είναι πολεμός ολοκληρωτικού χαρακτήρα. Είπαμε υβριδικός μεν, ανέμακτος μεν μέχρι στιγμής, ήπιος εντός εισαγωγικών μεν, πλην όμως πολεμός και μάλιστα ολοκληρωτικός. Δεν στοχεύουν οι Τούρκοι απλώς να επιτύχουν κάποια πλεονεκτήματα υπέρ αυτών. Στόχος τους είναι να σβήσουν την Ελλάδα από το χάρτη. Όχι να μας σκοτώσουν, αλλά να μας σβήσουν άτυπα. Να πάψουμε να υπάρχουμε ως κανονική χώρα. Να μας θέσουν υπό τη σφαίρα επιρροής τους. Να είμαστε σαν τζάκι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τέλος. Αυτό θέλουν, αυτό κάνουν και το κάνουν μπροστά στα μάτια μας. Αυτά, Αντρέα μου, εμένα. Γιώργη μου, αυτό το σενάριο παράνομη αλληλεία έχει πολύ ψωμί. Για να καθίσουμε να κάνουμε μια εκτενή ανάλυση το τι ακριβώς συμβαίνει και τι εγκλήματα έχουμε κάνει εμείς. Σ' ακούω. Αν θέλουμε να κάνουμε το έγκλημα, θα μου επιτρέψεις να σου μιλήσω πηγαίνοντας την ιστορία από την αρχή. Όχι από τώρα, από την αρχή. Να δούμε πόσο ανάλγητο είναι αυτό το ελληνικό κράτος. Ο παππούς μου, ο πατέρας της μάνας μου, ο καπετάν Γιάννης Φώτης Αντρεαδάκης, κριτικός στην καταγωγή αλλά Σμύρνιος, γεννήθηκε στη Σμύρνη, είχε ένα στολίσκο από αλιευτικά σκάφη. Μεγάλα αλιευτικά σκάφη. Και ξεκίνησε να πάει για ψάρεμα στο Σουέζ, γιατί ψάρευε, δεν ψάρευε παράκτη, ήταν μεγάλα τα σκάφη, ψάρευε από το Σουέζ μέχρι το Γιβραλτάρ, σε όλη τη Μεσόγειο. Αφήνοντας
τη Σμύρνη ελληνική και όταν επέστρεψε δεν μπορούσε να ελιμενιστεί γιατί η Σμύρνη δεν ήταν πια ελληνική. Και έχασε το σπίτι του, την οικογένειά του, την γυναίκα του, την οποία τη σκοτώσανε, οι Τούρκοι. Έχασε τα παιδιά του από τον πρώτο του γάμο, τέσσερα παιδιά από τον πρώτο του γάμο. Και αναγκαστικά πήρε τα σκάφη του, επέστρεψε η Ελλάδα, η Ελλάδα του τα επίταξε για να μπορέσει να φέρει κόσμο από τη Σμύρνη που και εγώ ήταν, την γέγανε οι τσέτες στην Ελλάδα και από τα έξι σκάφη του επιστρέψανε δύο, τα άλλα τα ψάχνουν ακόμα. Ανασυντάχθηκε ο καπετάν Γιάννης Φώτης Αντρεαδάκης και ξανά έκανε πάλι έξι σκάφη και ψάρευε πλέον πάλι στα ίδια μέρη αλλά από άλλα λιμάνια. Ξεκινούσε από τη Χίο, από τη Μυτιλίνη και συνέχισε να ψαρεύει. Δεν τον έχουν συλλάβει πουθενά. Ούτε στην Αφρική που ψάρευε, ούτε σε ευρωπαϊκές ακτές που ψάρευε, παρά μόνο όταν κάει και η Σμύρνη και μετά, τον έχουν συλλάβει δύο φορές και έχει κάνει δύο φορές τις τουρκικές φυλακές, γιατί ψάρευε σε διεθνή ύδατα. Ξέρετε για πότε σας μιλάω? Για τη δεκαετία του 30. Από το 1930 κυνηγούν οι Τούρκοι και συλλαμβάνουν τους Έλληνες ψαράδες, τους ψαροκαπετάνιους και τους στολίσκους. Δεν είναι τωρινό, όπως πιστεύουν κάποιοι. Αίμα και υδρότας, κυρίως αίμα, έχει χυθεί και έχουν εγκλειστεί εκατοντάδες Έλληνες ναυτικοί στα τουρκικά μποντρούμια γιατί κάναν τη δουλειά τους νόμιμα. Έχουμε 2021. Είναι 91 χρόνια από τότε που θυμάμαι να μου εξιστορούν τις πρώτες ιστορίες. Τώρα ξυπνήσαμε στην Ελλάδα. Τώρα ξυπνήσανε στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω. Στο ζεσμέ στις τουρκικές φυλακές, σε δύο κελιά, έχει το όνομα του παππού μου. Ο οποίος τι έγκλημα έκανε. Ψάρευε ανάμεσα στη Χίο και στα ψαρά, που ήταν ελληνικά. Και τις δύο φορές το συλλάβαν τουρκικά σκάφη περιπολικά. Προστατεύτηκε η οικογένειά μου από κανέναν? Βρήκε ποτέ, δικαιώθηκε η οικογένεια του παππού μου, ο οποίος έκανε άλλα πέντε παιδιά, εννιά έχει στο σύνολο. Σε αυτά τα 91 χρόνια έχουμε βάλει κανένα Τούρκο ψαρά στη φυλακή? Όχι, το μόνο που κάνουμε είναι τους Τούρκους δουλέμπορους, τους φέρνουμε εδώ και τους δίνουμε παράσημα. Μόνο αγάλματα δεν τους έχουμε κάνει. Μάλιστα, επισήριζα. Πού θέλω να καταλήξω. Επισήριζα. Υπεγράφηκε κάποιον νόμος. Μα εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί θέλω να καταλήξω για να δούμε ότι δεν μιλάω τυχαία για διαφθορά μέχρι το κόκαλο. Στην Ελλάδα δεν μας φταίει κανένας. Η διαφθορά, η διεφθαρμένη και η διαβρωμένη είναι εντός της Ελλάδας. Δεν μην τους ψάχνετε αλλού. Μην τους ψάχνουμε μάλλον αλλού. Είναι εντός των τυχών. Γι' αυτό που πολύ σωστά είπες, έφτασε το ελληνικό το κράτος μέχρι στο έσχατο σημείο. Δεν υπάρχει πιο πάτος από αυτό. Από το να υπάρχουν οικογένειες όπως η δική μου που παρακαλάγαμε και βάζαμε πρεσβευτές μεγάλων κρατών για να ελευθερώσουν ανθρώπους που τους συλλάβανε μέσα στα ελληνικά τα θαλάσσια σύνορα και πληρώσαμε τα κέρατά μας για να τους βγάλουμε από τις τουρκικές φυλακές. Έρχεται το 2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4619 του 19 με το εδάφιο α95 και τι λέει? Ότι σύμφωνα με το νέο νόμο που κυρώθηκε από το 4619 του 19 η διενέργεια αλληλείας από αλευτικά σκάφη σημαίας Τουρκίας εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων δεν αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα. Ένας νόμος σούργελο, ο οποίος καταστρατηγεί, καταπατά, διαλύει, στα εξώσεις τέθη το ελληνικό σύνταγμα, τον διεθνή κανονισμό ναυσιπλοείας, τους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς, όλα αυτά υποκαθίστανται από το 4619 του 19, έναν γελίο νόμο, ο οποίος δεν θεωρεί ποινικό αδίκημα να έρχονται οι Τούρκοι και να ψαρεύουν παράνομα
κατά παράβαση των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικαλούμαστε συνέχεια. Διότι πρόσεξε να δεις τι γίνεται, από ό,τι έχεις καταλάβει, όχι απλά τα ξέρω καλά. Έχω πληρωμένο το μάρμαρο ως οικογένεια Αδαλής και ως οικογένεια Ανδρεαδάκης και ως οικογένεια Λαμπρόπουλος. Έχουμε πληρωμένο πολύ το μάρμαρο από τους Τούρκους. Που δεν οφείλεται στους Τούρκους, αλλά οφείλεται στη δικιά μας τη γελοιότητα. Οι καπεταναίοι της οικογένειάς μου που μπήκαν φυλακή, σήμερα τρίζουν τα κόκαλά τους, διότι αν ζούσαν σήμερα και ψαρεύαν εκεί που ψαρεύαν, πάλι θα μπαίναν φυλακή, παράνομα συλληφθέντες από τους Τούρκους, ενώ εμείς τι έχουμε κάνει. Έχουμε αποποινικοποιήσει την παρανομία των Τούρκων να μπαίνουν και να κάνουν πλιάτσικο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά τα νερά, διαλύοντας το γόνο και ψαρεύοντας με εργαλεία που απαγορεύονται από την Ευρώπη. Δηλαδή εγώ ρωτάω τον Υπουργό Εθνικής Ναυτιλίας, τον τωρινό, καλύτερα τον προηγούμενο επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν τολμώ να τον ρωτήσω, γιατί νομίζω δεν ήξερε ότι καν μπάνιο να κάνει. Τι να τον ρωτήσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ήταν για τα βουνά. Δεν ήταν Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας για τις θάλασσες, δεν ήξερε. Ρωτάω όμως τον σημερινό που ξέρει. Είναι δυνατόν σήμερα που συζητάμε να επιτρέπεται να μπαίνουν οι Τούρκοι κατά παράβαση των όρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ψαρεύουν 12 μήνες το χρόνο? Πώς γίνεται αυτό? Δεύτερον, οι Λαγκάμνα ξέρουν τι είναι? Ο Αργαλιός ξέρουν τι είναι? Τα εργαλεία αυτά, τα Νταούλια ξέρουν τι είναι? Πάμε, είναι ελληνική πατέντα τα Νταούλια. Οκ, okay. Είναι απαγορευμένα όμως. Ποιος τα χρησιμοποιεί αυτά τα απαγορευμένα εργαλεία? Τα χρησιμοποιούν οι Τούρκοι. Σε ποιον δίνουν συμφωνίες οι Τούρκοι να ψαρεύουν ελεύθερα 12 μήνες το χρόνο? Στους Ιταλούς. Με ειδική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ιταλών. Και καλά, η θάλασσα, όπως είχε πει τότε ο Τσίπρας, έχει σύνορα. Μισό λεπτό, έχει σύνορα για μας από ό,τι φαίνεται, για τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι για τους Τούρκους, γιατί μπορεί να ψαρεύουν 12 μήνες το χρόνο όσα μήκη ψαριών θέλουν, ακόμα και το γόνο, με ό,τι εργαλεία θέλουν, και σαφώς να επιτυχάνουν γελίες τιμές, πάρα πολύ μικρές. Οι περιορισμοί ισχύουν μόνο για μας. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, έρχεται και ο νόμος αυτός και λέει ότι όλο αυτό το οποίο κάνουν οι Τούρκοι στην Τουρκία, που είναι αντίθετο με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διεθνούς κανονισμούς και της ΜΚΟ, όπως τα Ηνωμένα Έθνη που επιβάλλουν, περιβαλλοντικές οργανώσεις, η προστασία της καρέτα-καρέτα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δεν μιλάνε όλοι αυτοί. Παρά λένε ότι ακούστε, μπορούν να ψαρεύουν οι Τούρκοι και μπορούν να ψαρεύουν και στην Ελλάδα. Οπ. Εδώ αρχίζει και αλλάζει το θέμα. Και εδώ πλέον είναι θέμα εισαγγελέων. Διότι οι Τούρκοι μπορούν να ψαρεύουν το γόνο, να ξύνουν τις θάλασσες, να διαλύουν τους βυθούς, να ψαρεύουν σήμερα σε περιοχή όπου για τα επόμενα 4 χρόνια δεν θα ξαναφυτρώσει ούτε φύκη με τα εργαλεία που χρησιμοποιούν, να σου το πω έτσι ομά. Και το ίδιο πράγμα μπορεί να το κάνουν στην Ελλάδα. Ναι, αλλά με συγχωρείτε πολύ. Στην Τουρκία δεν ισχύουν οι ευρωπαϊκοί νόμοι, το ξέρουμε, οι ευρωπαϊκές διατάξεις, ναι, αλλά στην Ελλάδα ισχύουν. Άρα, πώς αποποινικοποιείς κάτι για τους Τούρκους που τους λες, ελάτε καλωσορίστε να ψαρέψετε, από τη στιγμή που οι Τούρκοι χρησιμοποιούν παράνομα εργαλεία, χρησιμοποιούν παράνομα σκάφη, χρησιμοποιούν παράνομα πληρώματα και χρησιμοποιούν παράνομες μεθόδους και διαλύουν την αλληλεία. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πού είναι οι Έλληνες εισαγγελείς σε όλο αυτό? Άκουσα λοιπόν προχθές, ήμουνα καλεσμένος σε ένα ραδιόφωνο στη ΣΑΜΟ, τον κύριο Γιάννη Νέγρη, τον πρόεδρο των αλλιέων εκεί στο Βόρειο Αιγαίο, τον κύριο Καραντώνη, να λέει ότι οι Τούρκοι έρχονται στη Μυτιλίνη και στα νησιά και ψαρεύουν 500 μέτρα από την ακτή. Ποιο άλλο κράτος το κάνει αυτό? Και με συγχωρείς πολύ δηλαδή, γιατί στα λέω όλα αυτά. Θέλουμε ΑΟΣ, για ΑΟΣ. Και ποιο άλλο κράτος επιτρέπει να του κάνουν αυτά? Ναι, αλλά ξέρεις τι δεν λένε? Πρόσεξε τι το τρεις χειρότερο που δεν άσε την εθνική κυριαρχία. Όλος αυτός ο καημός για την ατούρα, για το περιβάλλον, για τη θάλασσα, για τα ψάρια, για τις φώκες. Δηλαδή είναι μόνο άμα ψαρεύουν Έλληνες ψαράδες
Ενώ ο Τούρκος που έρχεται 500 μέτρα από τις ακτές της Λέσβου, της Χίου και της Σάμπου και ψαρεύει με λαγκάμνα, το ξαναλέω. Που όποιος ξέρει τι είναι η λαγκάμνα, δεν υπάρχει πιο βάρβαρη μέθοδος ψαριού. Καταστρέφει το μύθο. Το καταστρέφει. Δεν ξαναεμφανίζεται εκεί για μια πενταετία τίποτα. Ούτε φύκη σου λέω. Αλλά οι Τούρκοι όμως μπορούν και το κάνουν τώρα πια με νόμο και μέσα στην Ελλάδα. Πού είναι η ΜΚΟ, πού είναι οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις, πού είναι οι εισαγγελείς. Άντε τόσα χρόνια δεν μιλούσαμε μέχρι το 19, γιατί υποτίθεται ότι τα κάναν μέσα στα δικά τους τα νερά. Τώρα που τα κάνουν σε εμάς. Γι' αυτό σου λέω, δεν είναι θέμα κάποιας δυσλειτουργίας του ελληνικού κράτους. Είναι καθαρά θέμα διαφθοράς. Έως το μεδούλι έχει φτάσει η διαφθορά. Και πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε σήμερα που μιλάμε, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από την περιοχή του Αγίου Όρους, από το δεύτερο πόδι, όχι από το τρίτο, από το δεύτερο πόδι ως το Θερμαϊκό, εδώ και 15 μέρες δεν υπάρχει ούτε σαλιάρα, ούτε λέπη, ούτε κοβιός, τίποτα. Διότι έχει εμφανιστεί ένα πλανκτόν πράσινο, αυτό το οποίο έβλεπε ο κόσμος όλο το καλοκαίρι, το οποίο είναι τόσο πολύ, ας το πούμε, δημιουργεί κάτι σαν τζάμι, μια μάζα μέσα στη θάλασσα, με αποτέλεσμα τα κοπάδια από τα αφρόψαρα, οι σαρδέλες, ο γάβρος κτλ. Όταν το βλέπουν, να νομίζουν, όταν αισθάνονται ότι υπάρχει κάτι σκληρό, κάτι σαν τζάμι εκεί, και να επιστρέφουν πίσω από που ξεκινάνε. Με αποτέλεσμα τώρα εδώ και 10 μέρες να φεύγουν τα αλλιευτικά και να γυρίζουν χωρίς λέπη πάνω στα δίχτυα τους. Τίποτα. Αυτό σε κάποιους μπορεί να φανεί ότι δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, δεν τρέχει καθόλου. Το πρόβλημα είναι ότι η αγορά πρέπει να τροφοδοτηθεί όμως με τέτοια αφρόψαρα, με φθηνό ψάρι όπως είναι ο γάβρος και σαρδέλα να τραφεί ο κόσμος. Η απάντηση λοιπόν ποια ήταν σε όλο αυτό? Εισαγωγές. Από πού? Από αυτούς που ήρθαν και κάναν πλιάτσικο και αγοράσαν εταιρείες μεγάλες ελληνικές, μπήκαν οι Τούρκοι, δεν θα πω το όνομά της, το ξέρετε όλοι. Αλλά εισάγουμε, έχουμε τους Τούρκους και εισάγουμε, γιατί οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά ψαρεύουν κανονικά. Σαρδέλα. Με 7,90 τιμή εισαγωγής να ταΐσεις το φτωχό τον Μακεδόνα, σαρδέλα τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εισαγόμενη με τιμή εισαγωγής από την Τουρκία με 7,90. Πόσο πιο κάτω μπορούμε να πάμε, πέστε. Έχει υποθεί κάτι, ότι αυτό το πλανκτόν δεν έχει έρθει μόνο του. Πολύ σωστά. Σ' ακούω. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά, έχω και βίντεο πάνω σε αυτό από πέρυσι, από το Μάιο που μας πέρασε, στο κόλπο της Καλλίπολης. Μεγάλες εκτάσεις από πρασινάδα μέσα στη θάλασσα, έτσι φαίνεται, το δεις από ψηλά, είναι σαν μέσα στη θάλασσα να έχει πρασινάδα. Και για να το αντιμετωπίσει τότε ο Ερντογάν και το αρμόδιο Υπουργείο της Τουρκίας, έστειλε κάποια ειδικά σκάφη σαν και αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν πετρελαιοκυλίδες. Μάζεψε, έκανε, έριξε χημικά, το έσπασε εκεί πέρα και ξαφνικά αυτό από το Μάιο, ενώ ήταν στην Τουρκία, εμφανίστηκε τώρα που συζητάμε, για δεύτερη φορά, έχει ξαναεμφανιστεί και μέσα στο καλοκαίρι, εμφανίστηκε στις ακτές της Χαλκιδικής και του Θερμαϊκού. Δεν υπάρχει πλέον στην Τουρκία. Τώρα πώς έγινε από εκεί και ήρθε εδώ, αυτό μπορεί να το εξηγήσει μόνο το διεφθαρμένο προσωπικό, το οποίο το 2002, 3, 4, 5 είχα ξεσηκώσει όλο τον κόσμο, ακόμα και ευρωβουλευτές όπως της Νέας Δημοκρατίας, ο ευρωβουλευτής ο Γιάννης ο Μαρίνος, και είχα αναδείξει το θέμα της ζουράφας, τα σγόραφα, τη λαδόξερα που λένε, τρία ονόματα έχει. Ναι, εγώ το έχω αναδείξει αυτό το θέμα. Το έχω πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το θέμα. Ότι αν εκπέσει από την ΑΕΝΑ η δράση των στοιχείων της φύσης, η ζουράφα, η σγόραφα, η λαδόξερα, από την κατηγορία νησίδα σε ύφαλος και από ύφαλος σε σκόπελος, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα απολέσει 28 ναυτικά μίλια θαλασσίων συνόρων. Εδώ, με μια Γιώργη, διαφορά για να κλείσω με αυτό, να μην σας τρώω το χρόνο σας. Γιώργο, ναι. Κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα 2 λεπτά.
και επανερχόμεθα. Γιώργη μου, να ολοκληρώσεις. Αλλά πολύ. Και, και να θυμηθούμε και τα δικά μας τα εγκλήματα όταν καταστρέψαμε το στόλο μας. Δεν θα αργήσω. Απλά θέλω να σου πω ότι από την πρώτη δημοσίευση που έκανα το 2002 για τη Ζουράφα, δημοσίευσα πραγματεία ενός ιατρού λόγιο της εποχής, το 1896, επαναλαμβάνω 1896, τον Νικολάο Φαρδί του Σαμοθρακέως, ο οποίος έλεγε ότι στη Ζουράφα, εν νήσου Ζουράφα, εκλείεται ελαιώδη μαύρη ουσία, η οποία αναβλύζει θιούχο οσμή. Τι είναι αυτό, τι κάνει μια σε κεραμία, δηλαδή μύριζε πετρέλαιο ο άνθρωπος. Και σε δεύτερη φάση τα γραπτά του, τα οποία είχα δημοσιεύσει, έλεγε ότι βλέποντας κατά μήκος κυκλικά της νήσου Ζουράφας, διαπιστώνω ότι υπάρχουν κίονες και κολόνες αρχαιοελληνικής υπόστασης. Δηλαδή εκεί υπήρχε πόλη κάποια στιγμή, η οποία βυθίστηκε. Δηλαδή έχει ασχοληθεί και η Εναλίων. Έχουμε δύο πράγματα εκεί πέρα που πιστοποιούν. Πρώτον, την ύπαρξη ελληνικών πόλεων αρχαίων, σημαίνει ότι είναι δικά μας, και δεύτερον, πετρέλαιο. Στη Λαδόξερα. Και γι' αυτό λέγεται Λαδόξερα. Από το έλαιο, δηλαδή το λάδι, από το πετρέλαιο. Γι' αυτό λέγεται Λαδόξερα εκεί. Επειδή αναβλύζει πετρέλαιο. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και όλα αυτά τα ξεχνάμε. Τα βάζουμε στην άκρη ξαφνικά. Επικυβερνήσεως Σιμίτη, ενώ έχει σηκωθεί μεγάλος δώρος. Αντέδρασε η Νέα Δημοκρατία διαμέσου των δύο Ευρωβουλευτών. Ο ένας ήταν ο Γιάννης Μαρίνος, το θυμάμαι σαν χτες. Έγινε θέμα και κάποια στιγμή στην πορεία, μετά το 2009, ξεχάστηκε αυτό το θέμα. Με τα χίλια ζόρια και χίλιες πιέσεις πήγαν και βάλανε ένα φάρο επάνω, ώστε να δηλώνουμε ελληνική κτήση ότι αυτό το πράγμα είναι δικό μας. Έχει φάρο, έχει κάποια εργασία εδώ πέρα που γίνεται, κάποια συντήρηση. Ξεχάστηκε. Και δεν μιλάει κανένας. Και τώρα αυτή τη στιγμή αλωνίζουν οι Τούρκοι ψαράδες εκεί το τουρκικό πολεμικό ναυτικό και ο ΕΚΕ αλίμονο και αν πατήσει Έλληνας ψαράς, διότι ή τα δίχτυα θα του κόψουν, ή θα του τα κλέψουν και θα τα πάρουν, ή θα το συλλάβουν και θα το πάνε απέναντι στις φυλακές. Και δεν μιλάει κανένας. Κάποτε, επί Ευρωβουλευτή Ιωάννη Μαρίνου, διότι βλέπω ότι είμαι δίκαιος, όταν κάποιος κάνει σωστές πράξεις, δεν έχω πρόβλημα να το αναφέρω. Κάποτε λοιπόν υπήρχε η πίεση και αντιδρούσαμε και υπήρχε μια κανονιοφόρηση, ένα αντιτορπιλικό εκεί πέρα και φύλαζε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους, να βγάζουν το μεροκάματό τους δίκαια. Πάει και αυτό. Τώρα τελείωσε. Τώρα, τώρα ήρθε η απάντηση από επίσημα κύλη υψηλά ισταμένων κομματικών στελεχών, τα οποία επιμένω, σε συνέντευξη όμως, επάνω εκείνο το οποίο είπαν, έλα μωρέ τώρα μωρέ, με τους ψαράδες συνέχεια έχουμε τα ίδια τα ραβέρια μια ζωή ολόκληρη. Πέραν του πολέμου της Τσιπούρας, που είναι ένα πολύ μεγάλο πεδίο ανταγωνισμού και οι Τούρκοι το θέλουν, γιατί είναι δισεκατομμύρια εκεί πέρα τα κέρδη από τα αλλιεύματα και την επικυριαρχία στις περιοχές αυτές, υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει τεράστιο κοίτασμα πετρελαίου στη Ζουράφα και πιθανόν και φυσικού αερίου, το οποίο επεκτείνεται σε δεύτερο πηγάδι νοτιοδυτικά του ακροτηρίου του Μπάμπουρα, για το οποίο πήγε να γίνει το 1987 η ελληνοτουρκική σύραξη και το μέα κούλπα του Παπανδρέου, που πάλι είχα κάνει έρευνα και εκλάπη από μεγάλο κανάλι τότε της εποχής και δεν αναφέρθηκε ποτέ η έρευνα μου, αλλά ας το αφήνω αυτό απ' έξω. Γιατί η Μπάμπουρας είναι η μαύρη μεγάλη μέλισσα, το μαύρο έντομο, και λέγεται Μπάμπουρα στο ακροτήριο διότι κατά τη διάρκεια της πλημμυρίδας και της άμπονης, όταν πέσουν τελείως τα νερά, φαίνεται ότι μέσα στη θάλασσα υπάρχει μια μαύρη πεδιάδα που καλύπτεται από κατάμαυρη ελαιώδη ουσία. Γιατί? Γιατί εκεί τερματίζει το μεγαλύτερο κοίτασμα πετρελαίου που υπάρχει στο Αιγαίο, με την επωνυμία Μπάμπουρας, και το κεφάλι του είναι 10 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του ακροτηρίου της Θάσου, και επειδή είναι 10 ναυτικά μίλια είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν μας αφήνουν οι Τούρκοι να επεκτείνουμε από τα 6 στα 12 μίλια. Διότι αν πάμε στα 12 μίλια αυτομάτως το κοίτασμα του Μπάμπουρα γίνεται ελληνικό, ενώ τώρα στα 6 μίλια είναι αμφισβητήσιμο. Τελεία.
Κωνσταντίνε. Ναι, Αντρέα, και αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είπε ο Γιώργος, εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό ότι όπως εξελίσσεται όχι μόνο η ελληνοτουρκική αντιπαλότητα, αλλά και το διεθνές περιβάλλον, υπάρχει ένας μονόδρομος. Δηλαδή, ολόκληρο το Αιγαίο είναι ελληνικό, τέλος. Αυτό οφείλουμε να το κατανοήσουμε και οφείλουμε να το διεκδικήσουμε και να το επιβάλλουμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Ή θα είναι το Αιγαίο ελληνικό ή η Ελλάδα δεν θα υπάρχει στο μέλλον. Είναι πολύ απλό το δίλημα που έχουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε εγκλωβισμένοι στις παρανοϊκές αξιώσεις των Τούρκων και των ντόπιων εδώ συνεργατών τους που προσπαθούν να μας πείσουν ότι η γη είναι επίπεδη, ότι ο γάιδαρος πετάει, ότι το Αιγαίο είναι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και άρα να το μοιράσουμε. Όχι. Το Αιγαίο είναι ελληνικό, τέλος. Γιατί είναι ελληνικό? Γιατί πάνω απ' όλα είναι, το Αιγαίο είναι, δεν είναι το νερό, είναι τα νησιά, είναι η στεριά και τα νησιά είναι ελληνικά. Υπάρχει ενιαία και αδιαίρετη γραμμή ελληνικών νησιών που ξεκινάει ακριβώς απέναντι από τις μικρασιατικές ακτές και μετά υπάρχει πλήθος αρχιπελαγικών δομών και μεμονωμένων νησιών μέσα στο Αιγαίο. Άρα το Αιγαίο είναι ελληνικό. Τέλος. Αυτό λέει η απλή, η στοιχειώδης γεωγραφική ανάγνωση, η ανάγνωση ενός χάρτη, εν πάση περιπτώσει, και αυτό λέει ξεκάθαρα, απόλυτα και χωρίς κανένα περιθώριο αμφισβήτησης το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν φτάνουμε πάλι σε αυτό το σημείο, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια, μια διαδικασία, μια αντεπίθεση, μια αποκατάσταση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας, η οποία εδώ και δεκαετίες αποδομείται στο Αιγαίο. Και από εκεί και πέρα να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε με όλους αυτούς τους πλωτοπαραγωγικούς πόρους που υπάρχουν εκεί, όπως είναι τα ενεργειακά κοιτάσματα, τα οποία στο μέλλον, στο κοντινό μέλλον, θα είναι πολύ πιο σημαντικά από ό,τι είναι σήμερα, ακριβώς γιατί πάμε σε ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, και πρέπει με βάση αυτό τον πυρήνα τον υπαρξιακό του Αιγαίου η Ελλάδα να αρχίσει μια διαδικασία αποκατάστασης γενικότερα της εθνικής κυριαρχίας που έχει τρωθεί επικίνδυνα τις τελευταίες δεκαετίες. Νομίζω ότι πλέον είναι ο δρόμος είναι ξεκάθαρος, οι επιλογές μας είναι επίσης ξεκάθαρες, η αντίσταση ενάντια στον τουρκικό ηγεμονισμό, η εξαφάνιση, αυτοεξάλληψη, και άρα και οι επιλογές είναι απλές. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ακριβώς υπάρχει αυτός ο παράγοντας, αυτό το κομμάτι του ελληνικού συστήματος εξουσίας που είπαμε είναι μικρό αριθμητικά, ωστόσο χάρη στη διαφθορά είναι πάρα πολύ ισχυρό, που είναι πολύ πολύ, επηρεάζει πολύ αρνητικά τις ελληνικές εξελίξεις και προσπαθεί, επαναλαμβάνω, να μας κάνει να πιστέψουμε ότι ο γάιδαρος πετάει. Αυτά από μένα, Ανδρέα, αυτά από μένα. Κωνσταντίνε μου, θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Τη στιγμή αυτή η παρουσία αμερικανικών βάσεων σε αρκετά σημεία πλέον της επικράτειας, για μας τι σημασία έχει και γιατί ζητάνε οι Αμερικάνοι πενταετή συμφωνία? Ναι, Αντρέα, δυστυχώς, ενώ και εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να διαμορφωθεί μια υγιής, μακρόπνοη και επαυξημένη σε σχέση με σήμερα στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τα φαινόμενα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, δεν έχουν καμία διάθεση να συγκρουστούν με την Τουρκία. Ακολουθούν απέναντί της μια πολιτική κατευνασμού. Και ακολουθούν μια πολιτική κατευνασμού δια αντιπροσώπων. Δηλαδή εμάς βάζουν να κατευνάσουμε την Τουρκία. Οπότε η λογική του τύπου θα έρθουν εδώ οι Αμερικανοί και θα μας σκεπάσουν με τη φτερούγα τους είναι εκτός πραγματικότητος. Ακόμη περισσότερο, όπως έχουν πει κάποιοι εξαιρετικοί συνάδελφοι, όπως έχει πει ο Ζαχαρίας ο Μίχας σε ένα εξαιρετικό του άρθρο στο Defense Point, όταν κάνεις μια συμφωνία τέτοιας δυναμικής, δεν μπορείς εσύ να παρακαλάς τους Αμερικάνους για να έρθουν εδώ, θεωρώντας ότι αν γεμίσεις αμερικανικές βάσεις, οι Τούρκοι θα φοβηθούν και δεν θα έρθουν. Αυτό το πουλάς στους Αμερικάνους. Λοιπόν, τους κάνεις μια τεράστια παραχώρηση ότι τους δίνεις βάσεις, ειδικά αυτή την περίοδο που από ό,τι φαίνεται πάμε σε ένα νέο ψυχρό πόλεμο, άρα όσο πιο πολύ ενταγμένος είσαι μέσα
στη στρατιωτική αρχιτεκτονική, μάλιστα στη στρατιωτική αρχιτεκτονική πρώτης γραμμής των ΗΠΑ, τόσο και πιο ευάλωτος, τόσο σε μεγαλύτερους κινδύνους μπλέκεις, ώστε να αποτελέσει στόχο σε καιρό που φτάσουν τα πράγματα στο απροχώρητο, στον νέο ψυχρό πόλεμο, και θα δεχτείς και πιέσεις από αλλού. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό το πράγμα, εάν δεν λάβεις πάρα πολύ σοβαρά ανταλλάγματα? Και η έναρξη των συνομιλιών για τη συμφωνία αυτή δεν έχει ξεκινήσει σε υγιή βάση. Δηλαδή ότι να συζητήσουμε με να παραχωρήσουμε, αλλά ακριβώς γιατί πλέον είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν είμαστε δεκαετία του 90 που δεν υπάρχει, πλέον έχει τελειώσει η Σοβιετική Ένωση κτλ. Τώρα μπαίνουμε ξανά σε μια νεοψυχροπολεμική εποχή, άρα θα υφίσταμε κινδύνους και εγώ. Άρα λοιπόν σου κάνω μεγάλη παραχώρηση, σου κάνω μεγάλη χάρη να σου δώσω τις βάσεις που θες. Και θέλω ανταλλάγματα, θέλω πάρα πολλά ανταλλάγματα. Αντί λοιπόν να πας σε αυτή τη λογική, ξεκινάς ότι έλα εδώ, εσύ παρακαλάς τον άλλον, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, από ό,τι διαβάζω και εγώ από δημοσιογραφικές πληροφορίες, μακάρι να μην είναι έτσι. Λοιπόν, του λες έλα εδώ με τη λογική ότι όσο πιο πολλές αμερικανικές βάσεις έχεις, τόσο πιο πολύ οι Τούρκοι θα φοβούνται να σε χτυπήσουν, ας πούμε, λοιπόν, και να σου επιτεθούν, τα οποία δεν είναι σοβαρά πράγματα. Οπότε, δυστυχώς, και αυτό το ζήτημα το πάρα πολύ σημαντικό της MDCA, της συμφωνίας δηλαδή της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών, και που σε μεγάλο βαθμό θα προσδιορίσει και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε βάθος χρόνου, δεν φαίνεται να γίνεται με υγιή κριτήρια αυτή τη στιγμή. Δεν φαίνεται να γίνεται με υγιή κριτήρια. Αυτά. Γιώργη. Έχουμε ακούσει αναλύσεις επί αναλύσεων, διαλύσεις επί διαλύσεων για αυτή τη νέα συμμαχία των αγγλοσαξονικών χωρών. Μπορούμε να μάθουμε γιατί έγινε αυτή η ιστορία και γιατί η Γαλλία βρέθηκε στη γωνία ναζιάρα και παραπονιάρα? Βεβαίως να μάθουμε. Όταν διαβάζω κι εγώ αναλύσεις άλλων έγκριτων αναλυτών, δεν αμφισβήτησα ποτέ ότι ο στόχος του βαθέως αμερικανικού κράτους είναι η Κίνα. Σαφώς και μέχρι το 2029, όπως έχω πει πριν ένα χρόνο στη δικιά μας εκπομπή εδώ στο Εξαρχείο, ότι αλλάζει ο πίνακας των πλουσιωτέρων χωρών, η Αμερική πέφτει στην τρίτη θέση, ανεβαίνει δεύτερη η Ινδία και πρώτη η Κίνα. Δυστυχώς, όταν τα λέγαμε εμείς πέρυσι αυτά, κάποιοι χαμογελούσαν. Τώρα μαθαίνω ότι δίνονται εντολές για κρυφές και απόρριτες μελέτες για πράγματα τα οποία είναι πλέον φανερά. Δεν χρειάζεται κάποιος να κάνει απόρριτες μελέτες για πράγματα τα οποία τα γνωρίζει ακόμα και ο τελευταίος πρωτοετής φοιτητής στο τελευταίο πανεπιστήμιο του πλανήτη. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Αυτό το οποίο αμφισβήτησα και ξεκίνησα μια αρθρογραφία, η οποία συνεχίζεται και σήμερα στο SL Press με νέα άρθρα, είναι ότι εντάξει, ξεκινάμε ένα πόλεμο με την Τουρκία, με την Κίνα. Καταλαβαίνουμε τις γεωπολιτικές δυνάμεις, τις κεντρομόλες δυνάμεις που αναπτύσσονται και τις φυγόκεντρες δυνάμεις που αναπτύσσονται, και αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πείτε μου, για όνομα του Θεού, ποιος σόφρον άνθρωπος θα πήγαινε και θα ξεκινούσε ένα πόλεμο με την Κίνα, εμπορικό σκληρό πόλεμο, αποφασίζοντας ότι πριν τον πόλεμο αυτό θα κάνει έναν εξίσου σκληρό πόλεμο με τη Γαλλία? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος που θα πιστέψει ότι τώρα οι Αμερικοί, οι Αγγλοσάξονες, ξεκινάνε πόλεμο με την Κίνα και λένε κάτσε πριν ξεκινήσουμε τον πόλεμο να κάνουμε έναν άλλο πιο σκληρό πόλεμο με τους συμμάχους μας, τους Γάλλους? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν στέκει σε καμία λογική. Δεύτερον, οι Γάλλοι, Ανδρέα μου και Κώστα μου, για ποιο λόγο είχαν αποχωρήσει από τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ? Δεν το συζήτησε κανένας αυτό αυτές τις μέρες. Αυτό είναι γεγονός. Παλιότερα το είχαμε συζητήσει, το είχαμε αναλύσει και είχαμε βρει την άκρα και είχαν απαντηθεί, και γι' αυτό υπάρχουν προδεκαετίας και βάλε εκατοντάδες δημοσιεύματα του παραδοσιακού τύπου. Δεν ήταν αλήθεια η άρνηση των Γάλλων
να συμμετέχουν σε μια επίθεση στο Ιράκ. Ήταν ή δεν ήταν? Ακριβώς. Και σκύνωσε τα πόδια η Γαλλία. Ήταν ή δεν ήταν ο λόγος ότι η μοναδική χώρα της Συμμαχίας και της Δύσης που αντιτάχθηκε στα περίεργα σχέδια, ελάτε να πάμε να κάνουμε επίθεση στο Ιράκ. Γιατί μας πέσαν στους δίδυμους πύργους. Μα συγγνώμη, στους δίδυμους πύργους την πέσαν οι Σαουδάραβες. Σαουδάραβες ήταν ο Μπιν Λάντεν. Σαουδάραβες ήταν η κλίκα της Αλκάιντα. Σαουδάραβες ήταν και οι τρομοκράτες, οι αεροπειρατές. Τι πάτε να κάνετε εσείς στο Ιράκ? Τρελαθήκαν οι στρατηγοί Αμερικάνοι. Τι πάμε να κάνουμε εκεί? Γιατί πάμε στο Ιράκ? Τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί? Οι μόνοι λοιπόν που αντιταχθήκανε ήταν οι Γάλλοι σε αυτό το σχέδιο. Γιατί αντιταχθήκαν οι Γάλλοι? Διότι οι Γάλλοι λειτουργούσαν στο Ιράκ, για να σου το πω έτσι, σαν ένα αμορτισέρ, σαν ένας μεσίτης, ένας μεσάζων ή ένα μαξιλαράκι ανάμεσα σε δύο τεράστιες δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στο Ιράκ. Η μία η δύναμη ήταν η Αμερική και όσοι συμμαχούσαν στα κελεύσματά της, δηλαδή η Αγγλία. Και κάποιοι λένε, δεν είναι έτσι ακριβώς. Ναι, σαφώς, δηλαδή μιλάω για την Exxon Mobil, τη Chevron και την BP και την Shell. Αν θέλετε να μιλήσουμε με ονόματα. Η δεύτερη πλευρά ήταν η Petrochina, η Κίνα δηλαδή, η Ρωσία και το Ιράν. Αυτές οι δύο ομάδες σφάζονταν στο Ιράκ για το ποιος θα επικυριαρχήσει και θα ρουφήξει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο υπήρχε πάντοτε η Γαλλία, η οποία έλεγε, με έχετε πετάξει, παρότι εγώ ανακάλυψα τα κοιτάσματα του Νότιου και του Βόρειου Ιράκ, εγώ και ένας Βραζιλιάνος ο πρόγονος της Πετρόμπρας, με έχετε βγάλει έξω, αλλά εγώ θα λειτουργώ ως μεσίτης της ειρήνης και δεν θα σας αφήνω να σκοτωθείτε. Αυτός ήταν και ο λόγος που η Γαλλία δεν μπόρεσε επί της ουσίας ποτέ να ορθοποδήσει στο Ιράκ. Και ξαφνικά, περί τα τέλη Ιουνίου, όταν ξεκινούσε η κρίση στο Αφγανιστάν, ο πρωθυπουργός του Ιράκ ζητάει από τον Αμερικάνο πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν, να μην φύγει η Exxon Mobil και να μεσολαβήσει το ώστε να αντικατασταθεί από άλλη αμερικάνικη εταιρεία όπως η Chevron. Και το αρνείται ο Μπάιντεν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το Ιράκ να βρεθεί προ διάλυσης. Διότι ως oil state με το 91% της οικονομίας να στηρίζεται μόνο στους υδρογονάνθρακες και το 9% σε όλους τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς, δεν είχε άλλη επιλογή από το να βρει κάπου να σταθεί, ούτως ώστε να φτιάξει την οικονομία που, αν το θέλετε, θα σας πω ένα λεπτό κάποια στοιχεία τα οποία είναι πολύ ελάχιστα γνωστά, ας το πούμε, στην Ελλάδα. Το Ιράκ είναι η πέμπτη χώρα σε αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν, μιλάνε οι επίσημες εκτιμήσεις, για 145 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου. Μιλάμε για το 18% του συνόλου των αποδεδειγμένων αποθεμάτων της Μέσης Ανατολής και πάνω από το 8% του συνόλου του πλανήτη. Μιλάμε για χρυσό μαλλοδέρας τώρα, έτσι. Πέμπτα μεγαλύτερα διεθνώς. Πέραν αυτού όμως, η μόδα της εποχής μας αναγκάζει να αναφερθούμε ότι υπάρχουν στο Ιράκ, επιπρόσθετα, 132 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, που το κατατάσσει στη 12η θέση διεθνώς από τα επιβεβαιωμένα αποθέματα, έτσι. Όμως πρόσεξε. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία του ΙΕΑ, του Διεθνή Οργανισμού Ενέργεια, του Τούρκου, που προείσταται του ΕΕ, του Φατίχ Μπιρόλ. Διότι στην πιάτσα γνωρίζουμε ότι δεν μιλάμε για 145 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένα κοιτάσματα, αλλά για 215 δισεκατομμύρια βαρέλια, και έχω μπροστά μου την έκθεση της εταιρείας Petrolog. Πολύ έγκυρη. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ποιο ήταν το πρόβλημα στο Ιράκ? Θέλανε να πετύχουν στόχο παραγωγής 7 εκατομμύρια βαρελιών τη μέρα. Αλλά τους έλειπε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Νερό. Εξορίξεις χωρίς νερό και διατήρηση των αποθεμάτων φυσικού αερίου, να δημιουργείται δηλαδή πίεση στις δεξαμενές, ούτως ώστε να μακρημερεύουν τα κοιτάσματα μέσα στις δεξαμενές, δεν γίνεται. Είναι νερό, πολύ νερό.
εκεί στη, στα πεδία της Μπάθρα, του Ρατάουι, του Μαέλα, όλα αυτά δεν υπάρχει νερό. Είναι έρημοι, είναι, τι να λέμε τώρα. Έπρεπε να φέρουν νερό θαλασσινό. Πρέπει να το φέρουν με αγωγούς. Και το κόστος της κατασκευής αγωγών που θα έφερνε νερό θαλασσινό από τον Περσικό κόλπο για να γίνουν οι εξορίξεις και να λειτουργήσουν τα αποθέματα και αποθεματικοί σταθμοί, ξεπερνούσε τα 4 δις. Δεν τα έβαζε κανένα. Φέραν τους Κινέζους και τους κάναν συνέτερους με την Exxon Mobil, την Αμερικάνικη, και συνέτερους με την UVP, δηλαδή τους Άγγλους και τους Γερμανούς μαζί. Ούτε οι Κινέζοι βάλαν λεφτά. Και έρχονται οι Γάλλοι φέτος το καλοκαίρι και λένε θα τα βάλουμε εμείς. Και κλείνουν συμφωνία με το Ιράκ, 27 δισεκατομμύρια, 25 ετή συμφωνία, 27 δισεκατομμύρια επένδυση για ένα πεδίο το Ρατάουι, το οποίο θα είχε 600.000 βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα, δηλαδή το μισό, τη μισή παραγωγή της Λιβύης, ένα πεδίο από τα 150 που έχει εκεί γύρω γύρω. Σε δεύτερο, θα δημιουργούνται σταθμοί επεξεργασίας φυσικού αερίου και όποιοι είχαν κοιτάσματα στην περιοχή, που όλος ο κόσμος έχει κοιτάσματα εκεί, οι Ινδονήσιοι, οι Άπωνες, Κινέζοι, όλος ο καλός ο κόσμος είναι μαζί με Ρώσοι, όλοι θα είχαν σημείο αναφοράς τη νέα επένδυση των Γάλλων. Τρίτον, ένας πολύ μεγάλος σταθμός ηλιακής ενέργειας 1 γιγαβάτ για να έχουν και χρυσό το χάπι, να χρυσώσουν το χάπι της πράσινης ενέργειας Συμφωνίας των Παρισίων. Και τέλος και σημαντικότερο, η δημιουργία αγωγών θαλασσινού νερού, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω αύξησης των ποσοτήτων που παράγονται και αποθηκεύονται. Όλο αυτό λοιπόν, σε 25 χρόνια η συμφωνία, αν τη δει κανείς σε σύνολο, πλησιάζει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Να τα τα υποβρύχια. Μπράβο, Ανδρέα μου. Είναι ακριβώς. Και να η απάντηση. Ακριβώς το ποσό. Γιατί κουράστηκα να μαζεύω κουνούπια και μύγες. Έτσι. Αγαπημένε μου Γιώργη, αγαπημένε μου Κώστα, άμα η παρέα είναι καλή, η ώρα γίνεται δευτερόλεπτα. Και άμα η παρέα είναι ξενέρωτη, τα δευτερόλεπτα γίνονται αιώνες. Την αγάπη μου και στους δύο, καλό Σαββατοκύριακο και στον Κωνσταντίνο τον Γρίβα. Κώστα μου, καληνύχτα. Καληνύχτα, καληνύχτα. Και στον Γιώργη τον Αδαλή. Καλή σας νύχτα σε όλους. Άρα Γιώργη, πάλι τους ξενυχτήσαμε. Συνηθισμένα τα βουνά στα Γιώργη. Ένα